κύριε Σόρα, δυστυχώς οι συνειδήσεις των πολιτικών μας είναι πολύ διαβρωμένες. Σχεδόν θα έλεγα ότι δεν είναι συνειδήσεις. Εσείς αυτή τη στιγμή όχι απλά υποστηρίζετε, έχετε αποδείξεις και έχετε αποδείξει ότι έχετε καταθέσει ένα μεγάλο ποσό που είναι ικανό πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες δηλαδή, που αυτή τη στιγμή, όπως μου είπατε χωρίς να έχει ακουστεί στην κάμερα, ότι δυστυχώς μας έχουν φέρει σε ένα σημείο ο Έλληνας να σκέφτεται κάθε μέρα που ξυπνάει αν έχει λίγα ευρώ ή περισσότερα να ξεχρεώσει ή να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς. Και δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ξυπνήσουν οι συνειδήσεις και να καταλάβουμε ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να ενωθούμε με μια γροθιά, να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, πώς τώρα έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι να κυβερνούν, να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι προφανώς, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να μου πείτε και να μου εξηγήσετε πώς αυτά τα χρήματα που έχετε καταθέσει δεν μπορούν να έρθουν στα χέρια των Ελλήνων, που τους ανήκουν αφού εσείς τους τα δίνετε. Κοιτάξτε, διορθώστε αρχικά, με, όχι, αν αρχικά, χρειάζεται. Ακούστε, θέλοντας και εμείς είμαστε μέσα σε ένα σύνταγμα το οποίο το ακολουθούμε και υπάρχουν νόμοι που δεν μπορούμε ούτε εμείς, ούτε μόνο αυτή η πολιτική και τα αφεντικά των πολιτικών μπορούν να καταπατούν τους νόμους και το σύνταγμα. Και τουλάχιστον αυτό το κάνουν μέχρι τώρα. Εμείς όμως από την άλλη μεριά δεν μπορούμε, αν δεν πάμε με το νομικό πλαίσιο, με την νόμιμη οδό, να εκτελέσουμε τίποτα και να κινηθούμε, διότι κάπου σε κάποια γωνία παραφυλάει ή να μας κλείσουν φυλακή ή να μας κλείσουν το στόμα. Από την άλλη θα πω για αυτό που είπατε για τους πολιτικούς. Δεν είναι πολιτικοί. Μπήκανε σε ένα σύστημα το οποίο τους εγκρίνανε για να γίνουν. Ή τους σταματήσανε όταν ήταν σκελετωμένοι. Είναι εκβιάσιμοι, σκελετωμένοι άνθρωποι. Με μια πολιτική την οποία ήρθε απ' έξω, αν το θέλετε. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά είναι ξενόφορτα, δεν είναι τίποτα ελληνικό. Δηλαδή δεν είδα μια κίνηση ελληνική. Και αυτό το ΚΚΚ, την ανεξάρτητη Έλληνες. Δηλαδή είδαμε εκείνο τον Πάνο τον Καμένο που στην αρχή είπε: ξέρουμε τι φταίει. Οι Ρωθές μας σκοτώσαν εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά δύο κουβέντες είπε και έκανε κόμμα. Πήρε ένα καλό ποσοστό, κάποια στιγμή τον φρονάρισαν όλοι και τελικά ο Πάνος είναι μνημονιακός, κάνει τα χατήρια του καθεστώτος και ούτε καθεξής. Ποια δημοκρατική αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάλι ένας χαζάρος άνθρωπος, ο οποίος είναι του συστήματος. Αν ακούσατε, έχουμε φτιάξει ένα βίντεο με τον Παπαντρέου και με τον Τσίπρα. Είναι τόσο πανομοιότυποι, λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ υλικό και προκαλώ όλους τις συνέλληνες να μπουν στις σελίδες μας, που έχουμε γύρω στους 600 σελίδες. Έχουμε σελίδες που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος. Έχουμε 6-800 σε μια σελίδα μας άλλη του εξωτερικού. Πραγματικά είμαστε πολύ οργανωμένοι και οργανώνονται οι συνέλληνες όλοι. Έχουμε πάνω από 400 διαχειριστές στις σελίδες μας. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να πάρουν τον καιρό τους για να οριμάσουν, για να δούμε τι κάνατε. Ωραία, τι είπατε, πώς ήρθατε, πώς θα φύγετε και τόσα χρόνια τι έχει γίνει. Φαντάζομαι δεν θέλετε να κάνετε κόμμα. Από την άλλη, δεν ξέρω τι φαντασία έχετε, αλλά αφήστε το κόμμα. Κόμμα δεν υπάρχει για μένα, είπα, είναι μόνο στην πρόταση έτσι, και την οποία τη διαιρεί, αν το θέλετε, και τη αλλάζει για την έννοια. Ναι, καλά, αλλά δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κόμμα για μας. Δεν σημαίνει κόμμα όπως αυτά τα κομμάτια, έτσι. Τώρα, αν στη Συνένωση Ελλήνων και στη Συνέλευση Ελλήνων είμαστε παρόν από την πρώτη μέρα. Γιατί σας είπα και πριν ότι εγώ ασχολήθηκα με τους κρατεούς, δεν πήγα στο λαό. Πήγα ακριβώς στους κρατεούς και να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω. Από εκεί και πέρα, αφού δεν εκτέλεσαν τη διαδικασία και φέρθηκα τόσο προδοτικά, εφόσον κατέθεσα τη μήνυση και έπειτα, τότε ασχολήθηκα. Κάνατε μήνυση και στους 300 της Βουλής. 302. 302. Οι δύο είναι ο πρόεδρος και ο Στουρνάρας. Που είναι μια εκλεγμένη. Αυτή η μήνυση, κατά τη γνώμη σας, δεν θα πάει χαμένη. Θα μπορέσει αυτή να έχει... η μήνυση δεν θα πάει χαμένη, ξέρετε γιατί. Δεν θα πάει χαμένη και έρχονται και άλλα πολύ άσχημα πράγματα για αυτούς. Θα σας πω γιατί δεν πάει χαμένη. Γιατί δεν είναι κάτι δεν κάνατε καλά βάσει συντάγματος. Γιατί δεν πήρατε τα 600 που τα έφερα. Ξέρετε ότι έγινε και μια δίκη για ψευδές ειδήσεις για κατάλυση πολιτεύματος εις βάρος μου. Αλλαγή συντάγματος και τρομοκρατία λαού. Ακούσατε. Αυτές ήταν οι κατηγορίες μου. Στις 28 Ιουνίου του 2013. Και αθώθηκα. Πανηγυρικά. Και σε αυτή τη δίκη φαίνεται ξεκάθαρα από την απόφαση η απόδειξη των ομολόγων, διαφορετικά θα με είχαν σταυρώσει αν το θέλετε. Αλλά εκτός τούτου θα σας αποκαλύψω και μία είδηση τώρα, την οποία δεν την έχω αποκαλύψει πουθενά. Και θα σας δώσω και στοιχεία για να ψάξετε και εσείς αλλά και οι συνεγγενείς μας όπου θέλουν.
Όταν φέραμε τα 600, τα οποία τα διαδώσαμε πρώτα, τα δημοσιεύσαμε, εφόσον τα καταθέσαμε, ήταν βάση του νόμου του Κάναδα και της κεφαλαγοράς του Καναδά, σε όλο τον πλανήτη, οι τράπεζες που το είδαν και τα όλα τα ιδρύματα που είναι, κινούνται μέσα από το Bloomberg. Ξέρετε, μέσα από το Bloomberg κάνουμε και SWIFT, αν το θέλετε. Δηλαδή, είναι πολύ κλειδωμένα τα συστήματά τους. Άρα δεν περνάει κάτι άσχημο, δηλαδή κάτι ψεύτικο, αν το θέλετε, από εκεί. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όταν το κάναμε και διαφημίστηκε μέσω του CNW, του Bloomberg και, άλλων παγκόσμιων καναλιών, όλες οι τράπεζες που ήταν στο ελλαδικό χώρο, αλλά και σε χώρο. Γιατί, το κάναμε γιατί. Γιατί την ώρα που βάζουμε και ανοίγουμε λογαριασμό στην Ελληνική Δημοκρατία, είναι σαν να λέμε σε όλους, κύριοι, όποιος έχει ομόλογα, ελάτε να πληρωθείτε ή τουλάχιστον θα περάσετε από εμάς και μη σκεφτείτε να πτωχεύσετε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει λογαριασμό, άρα δεν μπορεί να πτωχεύσει κάποιον που έχει ήδη λεφτά. Σε αντίθετη περίπτωση, την Ελλάδα είχαν κανονίσει ήδη να την πτωχεύσουν. Οι τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης είχαν φτάσει σε ένα σημείο που έλεγαν όλα: δεν θα έχουμε λεφτά για βενζίνη, οι τράπεζες θα κλείσουν, μετρητά δεν υπάρχουν. Ακούγαμε τόσα και οι αυτοκτονίες πήγαιναν πάρα πολύ γρήγορα, οι άνθρωποι μας πεθαίναν. Γι' αυτό είναι δολοφόνοι κάποιοι δημοσιογράφοι. Την ώρα που θα έρθει η νέμεσης και η κάθαρση θα είναι μπροστά. Η ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία έχει δημοσιογράφους, έχει τραπεζίτες, έχει αυτά τα καθάρματα που αλήπητα λέγανε ό,τι ανοησία θέλουν για ένα ψωρομισθό, άμα το θέλετε, για ένα κανάλι που είναι πάντα χρεωμένο, το οποίο στην ελληνική πραγματικότητα όλα τα κανάλια είναι τόσο χρεωμένα. Δηλαδή είναι με ένα πόδι ήδη στον κορυδαλό. Φανταστείτε ότι στη φυλακή πηγαίνει κάποιος που χρωστάει 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ή δεν έχει να πληρώσει τη φυλακή του. Και αυτά τα ζώα χρωστάνε από 300-400 εκατομμύρια, είναι έξω και χοροπηδάνε και λένε: παιδιά, κοιτάτε ποιοι είμαστε εμείς, και κάνουν και λεζάντα με κανένα ακριβό αυτοκίνητο. Θα έρθει η ώρα όμως που θα το καταλάβουν. Δεν υπάρχει καμία υγεία πουθενά. Είναι απόπεδα και ψυχογή των πολιτικών και οι πολιτικοί είναι πάλι οι πλήστρες των καναλιών. Είναι ένα σάπιο σύστημα το οποίο εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Και δεν υπάρχει τίποτα υγιές, ούτε στην πληροφόρηση, ούτε τίποτα. Μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία, οι τραπεζίτες, όπως μας ανακοινώνουν και από ό,τι ξέρουμε κι εμείς, είναι υποχρεωμένοι, επειδή αυτός ο πλούτος θα φέρει κάποιες αναταράξεις στο οικονομικό και στο τραπεζικό σύστημα και πιο πολύ στη χώρα, γιατί φαντάζεστε τώρα 600 δισεκατομμύρια σε μια Ελλάδα ανατρέπει όλο το παγκόσμιο σύστημα. Με αποτέλεσμα, μπαίνει μια Ελλάδα στην πρώτη γραμμή να είναι εξασφαλισμένη με μετρητά δικά της και με ανάπτυξη, με μια Γερμανία να πονάει, να ψυχοραγεί και να ζει από την Ελλάδα, άρα έρχεται πρώτη. Έρχεται, αλλάζει μια κοινωνική και μια οικονομική πολιτική της Ευρώπης, διότι πώς θα κατασκευάζει το ευρώ η γερμανική εταιρεία των σιωνιστών, ενώ η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτα. Άρα, βάσει του συμφωνητικού που έχει γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, η χώρα που είναι ξεχρεωμένη και δεν χρωστάει και πηγαίνει καλά η οικονομία της, αυτή θα βγάζει και το ευρώ. Το έχουμε κάνει αυτό, έτσι. Γι' αυτό προσπαθήσανε η Γερμανία να είναι η χώρα που θα είναι πιο καλά οικονομικά, αλλά δεν υπολογίσανε κανένας να πούνε, είχαν ξεχάσει να μας ενημερώσουν ότι η Γερμανία δεν είναι κράτος, είναι μια εταιρεία που την αλλάξαν και το 96 βγάλαν καινούργια εταιρεία. Θυμάστε με τι αεροπλάνο ήρθε η Μέρκελ? Με τι? Πούντες. Πούντες Republic. Τι Πούντες Republic? Και η Deutsche Republic, ούτε το αεροπλάνο δεν είχαν αλλάξει. Είναι με την παλιά εταιρεία το αεροπλάνο. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πρωθυπουργό, δεν θα την άφηνα να κατέβει. Με αεροπλάνο δηλαδή τη παλιά. Εταιρικά αεροπλάνα έρχεστε εδώ και έρχεστε με άλλο και κατεβαίνει. Να έρθει η καγκελάριο τώρα. Η καγκελάριο δεν είναι πρωθυπουργό, δεν είναι τίποτα. Είναι με εξόριστη κυβέρνηση από την Ανατολική Γερμανία. Έχω πει ότι για όσου ξέρουν τουλάχιστον καλή πολιτική και καλή ιστορία, η Γερμανία παραδόθηκε ο στρατός της, αλλά δεν παραδόθηκε η κυβέρνησή της. Έκανε ακριβώς το ίδιο που είχε κάνει και το Βυζάντιο παλιά, για να ξέρετε. Η αυτοκρατορία της Ρωμάνιας. Δηλαδή το Βυζάντιο δεν καταλήθηκε η πόλη, αλλά η κυβέρνηση δεν παραδόθηκε και ήταν εξόριση στο Κίεβο. Ακριβώς το ίδιο, και έχω σκοπιμότητα που το είπα τώρα αυτό, ειδικά για τη Ρωμάνια, αλλά δεν πειράζει. Όχι Ρουμανία, Ρωμάνια. Ρωμάνια είναι η αυτοκρατορία των Ρωμιών, των Ελλήνων. Ακριβώς το ίδιο έχει γίνει τότε με εξόριση στο Κίεβο. Έτσι έκανε και η Γερμανία λοιπόν, εξόρισε την Ανατολική Γερμανία, γι' αυτό και βγάζει καγκελάριο. Τώρα λοιπόν, αν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να διοικεί το ευρώ και την οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Αφήστε με, έχει σημασία. Η μεγάλη σημασία είναι λοιπόν ότι μόλις έπεσε αυτός ο πλούτος, οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να κάνουν verification με την τράπεζά μου στο Montreal και με όλους μου τους λογαριασμούς για να δουν αν αυτό ισχύει. Αλλά κοιτάξτε, αν μιλήσεις τραπεζικά με SWIFT και με την νόμιμη τραπεζική διαδικασία, η τράπεζα σου απαντάει. Τώρα, οι αλητίες του Παπαδάκη. Ναι, γεια σας. Ξέρετε,
Ναι, τι. Α, μόντιλα λεκεί. Α, ωραία. Ο κύριο έδωσε λογαριασμό. Δεν γίνονται αυτά ούτε στα παραμύθια του Hollywood, ούτε στα εχθρά παραμύθια της CIA. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όλοι αυτοί οι λασπολόγοι, οι εγκάθετοι, μιζαδάνθρωποι που παίξανε όλο αυτό το σενάριο, λοιπόν δεν γίνεται. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Είχα κάνει μια προσφορά στην Αγροτική για 1 δισεκατομμύριο από την Αμερική πριν έρθω εδώ. Σαφώς δεν μου απάντησε η Αγροτική, γιατί ήταν μια κρατική τράπεζα που όποιος ήθελε δάνειο και να εξυπηρετήσει κάποιος πολιτικός τις ερωτικές του ή τις ανώμαλες ορέξεις του, τον πήγαινε στην Αγροτική. Έτσι η Αγροτική ήταν ένα χωνευτήρι που δίνανε υπερδάνεια και δάνεια που δεν πληρώνονται ποτέ. Σαφώς λοιπόν αυτή την τράπεζα δεν τη θέλανε ποτέ στο Σόρα και σε έναν άνθρωπο υγιές που θα ήθελε το καλό του τόπου, της τράπεζας και της χώρας του. Γι' αυτό και μετά τη δώσαν στο Σάλα, αλλά ο Σάλας δεν είχε λεφτά. Ο αχυράνθρωπος αυτός, ακούστε πώς μιλάω, μην κόψετε λέξη από αυτά που σας λέω. Αυτός ο αχυράνθρωπος δεν είχε λοιπόν λεφτά και του δάνεισε η Τράπεζα της Ελλάδας 418 εκατομμύρια και έδωσε 75 και του μείνανε και ρέστα για να κάνει κάποιες άλλες αλητίες που μπορεί να κάνει. Αυτή λοιπόν είναι η τραπεζική μου ζωή και η τραπεζική ζωή στη χώρα μας. Ε, όχι, είναι πολύ φρικτό. Όμως οι υπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας, όταν μάθανε αυτό τον πλούτο, θελήσανε να διαπιστώσουν τι γίνεται και είχαν ένα όμως συμφέρον, όπως λέγει και ο νόμος. Στείλανε λοιπόν Swift στην Montreal και το Swift που πήραν είναι ότι ναι, ναι, τα λεφτά είναι εδώ, τα ομόλογα είναι εδώ, είναι κοφιρμαρισμένα, είναι κλειδωμένα στον ελληνικό λογαριασμό και είναι του κυρίου Σόρα. Αυτό το Swift έχει έρθει καθαρό αίμα προς την Αγροτική. Μαθαίνω έπειτα ότι όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν κάνει το ίδιο Swift στη Montreal και έχουν έρθει όλες οι απαντήσεις. Άρα όλες οι τράπεζες είναι ενημερωμένες και όλοι οι οργανισμοί. Τι γίνεται τώρα. Στο Μάικ τον Τριανταφυλόπουλο το 12 βγάζει το Swift τη Montreal που έρχεται από τη Eurobank για 2 ώρες και μετά το κατεβάζει. Ο Μάκης μας έχει συνηθίσει σε κάτι ανεβοκατεβάσματα, αλλά ξέρουμε καλά πόσο κοστίζουν και πόσο τι νούμερα εξαψήφια αυταψήφια είναι το ανεβοκατεβάσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει αυτό συνέβη. Όμως έρχονται κάποιοι πάλι τώρα που τους έχουν διώξει και είναι απογοητευμένοι και μας δίνουν όλα αυτά τα confirmation και μας έχουν στα χέρια τους πάρα πολύ υλικό για να αποδείξουν από τότε λοιπόν, από το 12, πως έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία όπου είναι ενημερωμένοι όλες οι τράπεζες, όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι φορείς και θα έπρεπε να μην κοροϊδεύουν τους συνέλληνες. Σήμερα αυτό που θα αποκαλυφθεί ή τουλάχιστον στις επόμενες μέρες θα είναι τόσο καυτό που θα τους πάρετε με τις πέτρες. Βρε, ξέρατε ρε ζώα, είχατε πάρει όλα τα verification και λασπολογούσατε για να σκοτώσετε το Σόρα. Βεβαίως, γιατί άλλωστε να το κάνουμε. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι, ένα ψεγάδι σε μένα, είτε ατασταλία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάω για Αμερικάνικο δημόσιο, δεν μιλάω για Γουατεμάλα, αλλά και για όποια και χώρα και να μιλάω. Ακόμα και για Ελλάδα, ακόμα και από αξιωματικές μου επιταγές. Άμα δεν ήταν καλές, θα με είχαν χώσει φυλακή και θα υπήρχαν χιλιάδες στο κεφάλι μου πράγματα που θα μου το σπάγανε. Για πολύ λιγότερα νούμερα και όχι για τέτοια νούμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι προεργασίες και ένα ολόκληρο καθεστώς. Με όλους τους μηχανισμούς, ακόμα και με τις πόρνες τους, ακόμα και με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους, με τα κολόπεδά τους, να το πω έτσι, ήρθανε όλοι να σκοτώσουν όλο αυτό που ήρθε, όλος αυτός ο πλούτος που ήρθε και ο οποίος γράφτηκε στην ελληνική δημοκρατία και θα έπρεπε άμεσα οι διαχειριστές να κάνουν το προφανέστατο. Να ακουμπήσουν και να πάρουν τα χρήματα. Μην κοιτάτε όμως, έβαλα 2 όρους. Να ελέγξουν τις συμβάσεις του κράτους. Δεν θα έπρεπε. Γιατί επειδή κάποιοι μου λένε ότι είναι 500 δις, να μην δούμε αν είναι 500. Και αν είναι πιο πολλά, να τους στερήσω το δικαίωμα να τους πληρώσω. Και αν είναι λιγότερα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να μάθει. Και έβαλα κι άλλον έναν όρο που τον πήρα πίσω πάλι. Λέω, αν υπάρχει κάποιος πολιτικός ή υπουργός, γιατί ξέρετε, κάθε 4 χρόνια αυτοί κάνουν παραγραφή. Γιατί ρε και να τα κάνεις παραγραφή. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, όλοι ασχολούνται με τις μίζες που πήραν τα πολιτικά παιδιά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θα πω ότι έχω κλέφτες γιατί έχω κλεπταποδόχους. Δηλαδή, αν δεν είχα κλεπταποδόχο, δεν θα είχα κλέφτη. Άρα λοιπόν δεν είμαι εγώ ο διεφθαρμένος. Με κάνατε ρε διεφθαρμένος. Που σημαίνει ο υπουργός πήρε 40-50 εκατομμύρια 100, δεν έχει σημασία. Τι υπόγραψε όμως, υπόγραψε μία σύμβαση 5 δις, 10 δις, 7 δις, 8 δις. Άρα για κάποιον την υπόγραψε και κάποιος τα πήρε. Και να σταυρώσω τον κλεπταποδόχο, γιατί αν βάλω 30 χρόνια φυλακή τον κλεπταποδόχο, δεν θα δώσω καθόλου φυλακή στον κλέφτη. Γιατί ο κλέφτης κλέβει εφόσον υπάρχει κάπου να το πουλήσει. Αν οι κλέφτες αύριο κλέβανε κάτι και δεν είχαν που να το πουλήσουν, θα το πηγαίνανε πίσω και δεν είχαν τι να το κάνουν, θα σπιάνε και το χώρο. Σωστά. Σωστά. Βλέπετε λοιπόν ότι φταίει. Άρα λοιπόν οι κλεπταποδόχοι που λέγονται Γερμανοί, σιωνιστές ή σιωνόπεδα ή μασονόπεδα ή σπορές ή ό,τι κέρατο θέλειας είναι, και δεν θέλω να κατονομάσω γιατί θα πάω στο δογματισμένο πάντα εγώ, δεν μπορώ να πάω στο πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο δεν έχει κάτι με μένα.
Δηλαδή το πρόσωπο δεν έχει κάτι. Δεν έχει ένας Εβραίος που ζει μαζί μου. Έχω πολλούς φίλους Εβραίους, θα πω. Γνωστούς, θα έλεγα, και φίλους, άμα το θέλετε. Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με ούτε μια κλίκες σιωνιστών, τίποτα. Είναι άνθρωποι σαν εμάς. Έχω κατασκευαστές, έχω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, μεν είναι και αν το θέλετε, ναι, εμείς οι Εβραίοι. Αλλά μέχρι το κομμάτι εκείνο, έτσι. Όταν μπαίνω στη μέση, ποιοι Εβραίοι είναι, κερατά του, λέω, μέχρι εδώ και κάνουμε πλάκα. Δεν είναι όμως σε κάποια λόμπι ή αν το θέλετε, σε κάποιες στοές που θα πρέπει να κυνηγάνε τον ελληνισμό. Κοιτάνε τη δουλειά τους, κοιτάνε τις business τους και μέχρι εκεί. Άρα από εκεί και πέρα δεν έχει διαφορά για μένα ένας βάρβαρος Έλληνας που ξέρω πολλούς στην Ελλάδα βάρβαρους και είναι οι πρώτοι που πρέπει να πεταχτούν δηλαδή από την κοινωνία μας, να απορριφθούν και να απαξιωθούν. Έχουμε πολύ μεγάλους βάρβαρους Έλληνες οι οποίοι είναι χειρότεροι από τον χειρότερο Εβραίο, αν το θέλετε, ή από τον Ούνο, αν το θέλετε, ή από τον Μογγόλο, αν το θέλετε. Δηλαδή όλα αυτά δεν μας πειράζει τι εθνικότητας είναι, οποιοδήποτε λοιπόν ενάντια στην Ελλάδα και δει στο αυτονόητο που έφερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο κοροϊδέψαν τους Έλληνες. Τουλάχιστον στην περίπτωσή μου. Φτάνουμε μετά σε δεύτερο κομμάτι και μπαίνουμε στους Δήμους που έχουμε υπογράψει με τους Δήμους και δώσαμε στα Παγκόσμια Ταμεία. Που δεν είναι δικά μου λεφτά. Είναι λεφτά των Ελλήνων, είναι λεφτά του καταπιστεύματος, είναι λεφτά που ανήκουν στους Έλληνες. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί μου, όμως, υπάρχει μια διαδικασία την οποία πρέπει να βάλεις σε εγγύηση σου, όπως ακριβώς λέει ο Παγκόσμιος Νόμος, και είναι καστραφέκ μέσα δηλαδή. Άρα εγώ βάζω τις εγγυήσεις για να παραλάβει τα λεφτά ο ελληνικός λαός όπως ορίζει ο νόμος, ο εθνικός και ο παγκόσμιος. Κύριε Σόρα, επειδή εγώ εκπροσωπώ, πιστεύω, την υγεία πολλά χρόνια και αυτό που με ενοχλεί φοβερά είναι ότι οι άνθρωποι αυτοκτονούν, έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν το θυμό τους, ακόμη και το μίσος θα έλεγα, απέναντι σε αυτούς που τους φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Θέλουν ακριβώς να καταλάβουν, θέλετε, όπως αυτό που θέλετε και εσείς δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν αξίζει τον κόπο όχι απλά να αυτοκτονεί κανείς, ούτε καν να στενοχωριέται. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δηλαδή αυτό σας λέω, είναι τόσος πλούσιος όπως του τα έχω φέρει, γιατί ξέρετε, όταν ανέφερα για πρώτη φορά ήταν το μυστικό των μυστικών, το κλειδωμένο μυστικό, και ανέφερα για τα Παγκόσμια Ταμεία που αποδεδειγμένα είναι στη χώρα μας και σε ποιες τράπεζες είναι. Ανέφερα τους λογαριασμούς, τους έχω ήδη στο διαδίκτυο και αυτό το υλικό, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε με συνεργάτες μας να σας το φέρω. Απλόχερα να το βάλω στο διαδίκτυο. Ή τουλάχιστον να το διαχειριστείτε όπως θέλετε. Θα αντιληφθείτε ότι είναι υπογεγραμμένα κάθε χρόνο γίνεται ισολογισμός. Προκύπτει ένα 4% advance το οποίο πάει στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο εκείνο να μας πούνε που πάνε. Εμείς έχουμε και πάρα πολύ καλές πληροφορίες και στοιχεία πώς έχουν χρησιμοποιηθεί λεφτά των Παγκόσμιων Ταμείων στη χώρα μας και πώς κάποιοι μεγάλες οικογένειες που λέτε. Μα ξέρετε τι πάνε μέρα. Για πέστε μου κανένα μεγάλη οικογένεια, ξέρετε κανένα όνομα. Βλέπετε που φτιάξαν εκτός από την πολιτική σκηνή και μια κάστα οικογενειών το οποίο πήραν χρήματα τα Παγκόσμια Ταμεία, δηλαδή τα δικά σου λεφτά. Βέβαια, στα Παγκόσμια Ταμεία φτάνει ένας μηχανισμός να ακυρώσει τα πάντα, που σημαίνει δεν κάνουν πάρα πολύ κουμάντο. Επειδή εγγυώνται τα χρήματα, πάντα με εγγύηση που θα έρθουν πίσω άτοκα, και αυτά τα εγγυώνται τα κράτη, αν το θέλετε, που είναι μεγάλες historiality εγγύησεις, αυτόματα μπορείς να χτίσεις έναν επιχειρηματία. Δηλαδή, η οικογένεια Αγγελοπούλου, έχουμε ήδη και τον κωδικό. Μάλλον θα λέγα τη λέξη η χαλιβουργία που ανήκει στην οικογένεια Αγγελοπούλου. Η χαλιβουργία έγινε με χρήματα του κράτους, από τα Παγκόσμια Ταμεία. Ακούσατε. Το έργο που γίνεται πρέπει να το διαχειριστεί κάποιος. Βάλαν λοιπόν την οικογένεια Αγγελόπουλο. Άρα λοιπόν είδαμε έναν βιομηχανό που δεν έφτιαξε εργοστάσιο. Το έφτιαξε το κράτος και το έδωσε στην οικογένεια Αγγελόπουλου. Άρα έφτιαξε έναν πλούσιο λοιπόν. Τώρα, δεν θέλω να μείνω στο συμβόλαιο μετά. Το αν το εργοστάσιο κοστίσει 50 εκατομμύρια σημερινά ή 400, δεν νοιάζεται κανένας. Γιατί υπάρχουν πάντα οι εγγυήσεις, οι οποίες ξαναεπιστρέφουν πίσω. Στα 50 χρόνια το ξαναπαίρνει το δημόσιο. Το δημόσιο σήμερα την πουλάει τη χαλιβουργία. Σωστά. Το ίδιο έγινε και με τα ναυπηγεία του Καραμαγκά, με την οικογένεια Λιβανού, με την οικογένεια Μποδοσάκη. Και ο Μποδοσάκης, λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, Μακαρίτης, ο οποίος έδινε και, πεςτε μου, πώς δίνουν, υποτροφίες. Mm-hmm. Τι υποτροφίες, σου δώσε στην κόρη σου υποτροφία ή στην κόρη μου. Ποιος, ο Μποδοσάκης, με τι, τα δικά μου τα λεφτά. Μου θυμίζει λοιπόν ότι όλη αυτή η χώρα μου έχει γεμίσει προδότες και κοιτάω όλες τις οδούς και οι πιο πολλές έχουν προδοτικά ονόματα. Θέλω την οδό Συγκρού κάποια στιγμή να την αλλάξω με αυτό το μίασμα που λέγεται Συγκρός και αυτό το μασονόσπορο που λέγεται Συγκρός που σκότωσε όλους τους Έλληνες με τα λαβρωτικά. Αν διαβάσετε το λαβρωτικά, θα δείτε ότι ήρθε
από την Κωνσταντινούπολη, νομίζω, ο οποίος να αγοράσει το Λαύριο και μαζί με την κυβέρνηση βγάλαν, και τους Άγγλους βγάλαν φυρμάνι ότι εδώ είναι τεράστια ορυχεία και ότι έχει μέσα χρυσό. Και πουλάγανε μετοχές στους Έλληνες και τους πήραν των Ελλήνων των αδερφών μας το χρυσό. Αφού τους πήραν το χρυσό και πήραν 20 φορές την αξία του ορυχείου που πληρώσανε παραπάνω, για να μην το βάλουν φυλακή, τον προστάτευε όλη η μασονοκυβέρνηση τότε και η ΕΤΟ Εβραϊκό Λόμπι και τελικά του κάνανε και έφτιαξε και 3 δωμάτια για να φτιάξει νοσοκομείο, λέει. Δεν πήρε ποτέ φόρους, παίρνανε για καλά μέχρι που πέθανε και του φτιάξανε και εδώ. Εσύ δεν γίνεται. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Δεν γίνεται να χειροκροτάμε το άδικο. Γι' αυτό αρρωστήσαμε. Πού στο διάτσο να υπάρχει υγεία. Πού να υπάρχει υγεία. Πέσε μου, πού να υπάρχει υγεία. Πού. Τον ψεύτη, τον κλέφτη δηλαδή τώρα, ξέρετε. Κάποιοι λένε για τον Βενιζέλο. Το θεωρώ το μεγαλύτερο κακοποιό στοιχείο, τον Βενιζέλο, τον ελευθέριο Βενιζέλο, σε αυτή τη χώρα την Ελλάδα. Και ας μου λένε κάποιοι, ήταν ήρωας. Ήταν ένας Εβραίος που σκότωσε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό μου. Σήμερα λοιπόν οι Εβραίοι, επειδή έχουν πάρει την Πανεπιστημίου, έμαθα ότι η Πανεπιστημίου θα μετανομωστεί σε Ελευθερίου Βενιζέλου. Εγώ εδώ είναι Ελλάδα, στο καταλάβουν κάποιοι. Εδώ είναι Ελλάδα, καταλαβαίνετε τώρα. Το αεροδρόμιο μου το λένε Ελευθερίο Βενιζέλο. Αντί να έρχομαι στην Παλάδα Αθηνά, έρχομαι στο Ελευθερίο Βενιζέλο. Και μόλις πας στην Κωνσταντινούπολη, πας στον ξαδερφό του στον Ατατούρκ. Δηλαδή το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης λέγεται Ατατούρκ. Παιδιά, τι έχει γίνει μας, έχουν περικυκλώσει. Ποιος είναι τελικά ρατσιστής, αυτή ή εγώ. Εγώ είμαι ρατσιστής. Από πού είμαι ρατσιστής. Την Πανεπιστημίου θα μου την κάνει Ελευθερίο Βενιζέλο. Το αεροδρόμιο Ελευθερίο Βενιζέλο. Για ποιο θέμα. Που δηλαδή η Ελλάδα έφτασε μέχρι εδώ, δεν ξέρουμε τελικά τι έκανε ο Βενιζέλος. Ξέρετε ο Ατατούρκ ήταν ξαδερφός του. Εβραίος ξάδερφος του Βενιζέλου ήταν ο Ατατούρκ. Ο μεγάλος δυνάστης. Ξέρετε τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και τελικά στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος Εβραιόσπορος, ο Μπουτάρης, θέλει να βγάλει και ο Δός Ατατούρκ. Παιδιά, δεν υπάρχει σεβασμός. Και μιλάμε για δυνάστες τώρα σοβαρούς. Το καταλαβαίνετε. Ο Δός Ατατούρκ. Εσύ κάποιοι πεθαίνουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. 4 στη Σμύρνη. Μα δεν έχετε σεβασμό, ρε παιδιά, σήμερα που διοικείτε. Κανένα, ρε παιδί μου. Και πού θα φτάσει αυτή η αηδία. Είναι ρατσιστές. Είναι σαν να πας δηλαδή στο Τελ Αβίβ και με έναν αιώνιο εχθρό τους να βγάλεις την κεντρική τους οδό. Εντάξει, άστοψε, εκεί μένουν εκεί οι άνθρωποι. Είναι οξύμορα τα πράγματα που συμβαίνουν. Θα πρέπει να σεβαστούν πολλά πράγματα. Και έτσι λοιπόν έχουν όλη η κοινωνία, όλοι τους οι νόμοι, όλοι τους οι πολιτικοί μέχρι τώρα, όπως έχουν πιάσει κοροϊδό όλους τους Έλληνες, τους χειροκρότησες, ρε παιδί, τους έβαλες εκεί που είναι. Right. Τώρα λοιπόν φτάσαν στα απογεία τους. Τώρα είναι θέμα ελληνισμού, είναι θέμα να σκοτώσουν τον ελληνισμό και να φανίσουν τον ελληνισμό. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε εμείς με πάρα πολλά στοιχεία. Εμείς δεν μπαίνουμε, ήρθαμε να κάναμε. Δηλαδή ακούσαμε τους πολιτικούς και είναι όλοι άφραγοι. Πού θα βρουν λεφτά, του λες, καλά, θα δούμε. Θα κάνουμε, λέει αυτό, ο καθένας λέει την κοτσάνα του και θα λέει: έχω project. Να πας σε μια τράπεζα να σου δώσει λεφτά, ρε, μα έχει project. Τι έρθει εδώ στον Έλληνα. Όλοι λοιπόν είναι άφραγοι. Σήμερα ήρθα και τοποθετήθηκα πολύ συγκεκριμένα. Ο Έλληνας έχει λεφτά. Έχει λεφτά δικά του από τα παγκόσμια ταμεία, είναι θέμα διαχειριστών. Οι κατάλληλοι διαχειριστές με ελληνικά αισθήματα, με νόηση και με διανόηση, που αυτό έχουν μόνο οι Έλληνες διανόηση, μπορούν αύριο το πρωί να κάτσουν με τους νόμους τους εθνικούς και τους διεθνείς, να πάρουν τα χρήματά τους, να διοικήσουν, άμα το θέλετε, μια χώρα αυτοχθόνων λαών, γιατί είναι το έθνος το μεγαλύτερο, όπως το είπα. Είναι το αρχαιότερο έθνος στον ίδιο τόπο από τότε που γεννήθηκε ο πλανήτης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κανένας δεν θα σου στερήσει. Άρα μιλάμε και μιλάτε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ήδη μας δίκουν να αλλάξουν. Και αυτό... να έρθουν άλλοι διαχειριστές, οι οποίοι να είναι σωστοί. Σωστά. Καταρχάς, δεν πρέπει να είναι δογματισμένοι που είναι αυτό. Τώρα. Δεν πρέπει να είναι. Ακούστε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν σήμερα έρχονται με σειρά οικογενειών και στους προσφέρουν τα ΜΜΕ αίτημα, τα οποία είναι όχι καθεστωτικά, όχι προδοτικά, εντελώς ηχαμένα. Δεν έχουν καμία εγκυρότητα. Εγώ στις μέρες μου, αν το θέλετε, απέδειξα ότι οι εγκυρότητες των καναλιών δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι έξω από τα μεγάλα κανάλια και έχω πάρα πολύ κόσμο. Γίνεται χαμός όλη την Ελλάδα και σε λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο έχω τρελό κόσμο και έχω στρατό πραγματικά από ελληνικές ψυχές. Και θα τον κάνω τόσο. Είναι μη αντιμετωπίσιμη όλη αυτή η κατάσταση, διότι όλοι οι Έλληνες τώρα είναι στρατιώτες, οπλίτες. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα και θα σε πολεμήσει, θα σε λιώσει τώρα μπροστά σου. Θα μπαίνει και θα σε λιώσει. Βέβαια, πολύ καλά κρατάει το σύστημα, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και έχει μάθει το τρόπο που το κάνει. Ακόμα είπα και μπορώ να το αποδείξω με πάρα πολλά πράγματα. Είναι τρελή η διαδικασία αυτή που συμβαίνει. Είναι ψεύτικες οι εκλογές, ψεύτικες οι κάλπες, ψεύτικα όλα τα πάντα δηλαδή.
Εγώ δεν πιστεύω. Καταρχάς, μας είπαν για 51% οι εκλογές, 49 ακριβώς αποχή. Σας λέω λοιπόν ότι είναι 70. Ποιος θα το πει? Η εταιρεία, η Singular του Βγενόπουλου, ο οποίος είναι με 100 κακουργήματα στο κεφάλι. Ξέρετε ότι η εταιρεία που δίνει τα αποτελέσματα των εκλογών είναι του Βγενόπουλου και λέγεται Singular, και υπάρχει και κρυφό δεύτερο κτίριο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα κτίριο εδώ και ένα άλλο ήδη στο χιλιόμετρο και περνάει υπόγειο καλώδιο και δεν το ξέρει κανένας? Ξέρετε τι αλητίες έχουν κάνει σε αυτή μου τη χώρα? Θα έρθει ο καιρός σιγά σιγά που θα σας αποκαλύψουμε χιλιάδες πράγματα το τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Όμως, εάν συσσωρευτεί τεράστια μάζα ανθρώπων, αυτό το 70 και δεν είναι 50, γιατί αν ήταν 50 ποτέ, θα ακυρώνουν τις εκλογές. Να τις ακυρώσουν, να τις κάνουν τι? Να βρουν τα ποσοστά πού? Η Ελιά, ποιο το Πασόκ, ποιο η Νέα Δημοκρατία? Εσείς πιστεύετε ποτέ με αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί πάνω να υπάρχει κόμμα, υπάρχει τίποτα? Τρεις καρέκλες είναι μόνο. Εσείς πιστεύετε ποτέ ότι πήρε 40 μπουτάρες? Πού μωρέ, στη Θεσσαλονίκη? Σε ποιον κόσμο? Στο λαϊκό? Δεν το πήρε μόνο, παιδί μου. Δεν μιλάει κανένας, δεν καταλαβαίνεις. Δεν πήγαν αυτοί που πάνε. Άρα συζητάμε. Είναι το 37 από το χιλιάρικο. Όχι το 37 στο εκατομμύριο. Σκεφτήκατε ποτέ να πάρετε να κάνετε μια δική σας τηλεόραση? Πάρα πολλές φορές και έχω κάνει και προτάσεις. Έκανα πρόταση στον Κοντομινά όταν είχε το Α και το 5. Τα βρήκαμε με κάποιους διευθυντές του πάρα πολύ δυνατά, άμα το θέλετε, στα 45 εκατομμύρια. Όλα όμως χάλασαν όταν ο Κοντομινάς είχε μια υπόθεση, ξέρετε, μια πολύ μεγάλο άνοιγμα στην Αμερική. Ναι. Με μια τράπεζα που είχε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα του 1 δισεκατομμυρίου. Το σταμάτησαν κάποιοι άνθρωποι από την. Πήραν μια ενημέρωση, πληροφορία είναι, αλλά με τι σημασία έχει, όλα πληροφορίες είναι. Ότι τον φώναξε η Ισραηλινή πρεσβεία και επειδή διαχειρίζεται κάποια λεφτά των βαπτιστών, παρακαλώ να μην ακουμπήσετε τον κύριο Σόρο. Για ποια τηλεόραση να αγοράσω? Το κλεισμένο του Άλτερ. Εγώ όταν έπαιξα στο Άλτερ με τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο την υπόθεση Ανατολή, 7 εκπομπές, την 7η βγαίνει ο Παπανδρέου στην Βουλή και λέει να κλείσει το Άλτερ. Και από τότε ο Κουρής πήγε φυλακή. Και έκλεισε το Άλτερ. Το οποίο χρώσταγε για 500 εκατομμύρια. Για ποια τηλεόραση? Ναι, η τηλεόραση είναι ένα χαρτόσημο των 100. Αύριο το πρωί, ας μου δώσει το κράτος 2 άδειες, 3 άδειες, 1 άδεια. Και ανοίγω ένα κανάλι των Ελλήνων. Να λειτουργώ και όπως με ένα συμβούλιο, το οποίο ξέρετε ότι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο έχει λήξει, το γνωρίζετε, έτσι. Δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καν το συμβούλιο, κατά διαπροστήματα που βάζει παρανόμως τα βάζει, δηλαδή επαγγελματισμένα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σορλολό λοιπόν με όλο αυτό το σύστημα τη τηλεόραση και στους σταθμούς. Έτσι βολεύει για να τους έχει πάντα εκβιάσιμους και να μου βάλουν. Θεωρώ ότι κάποια μέρα όλα αυτά θα τελειώσουν. Όλα αυτά θα έρθει μια κόσμοσυρωή. Πραγματικό ποτάμι όμως, Ελλήνων που δεν εμφανίζονται τώρα, που δεν σου μιλάνε, αλλά θα σου σπάσουν το κεφάλι. Γιατί ναι, πραγματικά δεν μπορούν να εμφανιστούν σε μένα λόγω ραδιενέργειας που έχω. Και θεωρώ λοιπόν ότι σε μια πραγματική συνένωση Ελλήνων, κοντά θα είναι η μέρα που θα ζήσουμε κάτι τέτοιο, θα έρθει λοιπόν όλοι οι συνέλληνες, θα ψηφίσουν απ' όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και θα αλλιώσουν αυτούς τους δυνάστες, θα τους δώσουν ένα μήνυμα τόσο τρομερό, που όσο και ψήφους να κλέβουν, ό,τι και να κάνουν, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το ποτάμι του κόσμου. Έτσι θα βγει. Μόνο με τη μία. Διαφορετικά, λίγο-λίγο, δεν γίνεται. Και αυτό το ποτάμι τι θα ψηφίσει? Αυτό που πρέπει. Τη συνένωση Ελλήνων. Τη συνέλευση Ελλήνων. Παραπέρα πληροφορίες ίσως στρατηγικά δεν πρέπει να σας δώσω. Όμως, ναι, όλη αυτή η κίνηση μαζεύεται σε μια πολύ δημοκρατική που για πρώτη φορά ιστορία θα δώσουμε και θα παραδώσουμε μαθήματα δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που θα πάρουμε. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πάντα ο λύκος βάζει την πρόβια του προβάτου. Είδατε ότι όλοι οι αποτυχημένοι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων συσπυρώνονται σε κάτι καινούργιο που αρχίζει να ανοίγεται. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η συνένωση Ελλήνων αποτελέσει πάλι το κίνητρο ώστε κάποιοι να διεισδύσουν. Θα σας πω, δεν μπορεί να διεισδύσει σε εμάς τίποτα. Θα σας πω, όποιος και να διεισδύσει, ειδικά τώρα αυτό το παιδί, το ανιψίδι της Δάφνης. Συγγνώμη που το λέω, το παιδί δεν υπάρχει πουθενά, είναι ανύπαρτο. Και θα σας πω με τα λόγω γνώσεως. Όπου πήγε και μίλησε, είχε πάνω από 10, 7, 8, 5, 1,5 άνθρωπο. Τώρα αυτά τα ποσοστά είναι ανύπαρτα, είναι μόνο των εβραϊκών εταιριών. Σας λέω με τα λόγω γνώσεως, είναι όλα ψεύτικα. Δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό και ένα ψηφοδότη από το που. Δεν υπάρχει να ανύπαρτο αυτό το παιδί.
Και ποτάμι, το ποτάμι. Και άμα δεν σε πάρει το ποτάμι, έλα στην Αγιά να κρεμαστεί. Δηλαδή δεν γίνει, είναι χυδαία τα πράγματα. Δηλαδή. Όλες αυτές οι κινήσεις θεωρώ ότι είναι σπασμωδικές και νομίζω ότι ακόμα μπορούν να αντέξουν. Πιστεύω κατά την άποψή μου δεν θα αντέξει τίποτα μπροστά σε μια απόβαση. Μπροστά σε μια πραγματική απόβαση Ελλήνων δεν θα αντέξει τίποτα. Άστους εκεί να λένε ό,τι θέλουν. Όλα αυτά είναι εξαφανισμένα πράγματα για όταν θα αποφασιστεί να κάνουμε την απόβαση. Όταν θα κάνουμε την απόβαση δεν θα υπάρξει τίποτα μπροστά μας. Αυτοί απλά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν κύριε Σόρα, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες, να ξέρουμε όλοι μας, είναι ότι ζούμε σε μια πατρίδα που είναι πλούσια, με πλούσιους ανθρώπους, φτάνει να το πιστέψουμε ότι πράγματι αυτή τη στιγμή στα ταμεία για λογαριασμό των Ελλήνων υπάρχουν και τα απαραίτητα χρήματα, ναι, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχουν οι Έλληνες με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Αγαπητή μου, μη πίστη. Γιατί να πιστέψεις. Αφού πρέπει να πιστείς, γιατί να πιστέψεις. Εγώ δεν είμαι εκκλησία ή δόγμα να πιστέψεις. Ή ένα συχαμένο κόμμα δηλητηριασμένο. Αφού στο αποδεικνύω ότι είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου. Μα είναι ολονών μας. Όμως αυτό το παιχνίδι παίζεται μαζικό και η ευτυχία είναι μαζική. Και δεν μου αρέσει η λέξη ευτυχία, μου αρέσει η ευδαιμονία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αφού στο αποδεικνύω, γιατί πρέπει να πιστέψεις. Αφού είναι απόδειξη. Να, οι λογαριασμοί είναι εδώ. Για να τους διαχειριστούμε οι διαχειριστές. Πού είναι οι διαχειριστές. Παιδιά, τι κάνατε, γιατί τα υπογράφετε αυτά, δεν σου μιλάνε. Ρε παιδιά, γιατί τα υπογράφετε αυτά. Ρωτά αύριο εσύ λοιπόν σαν δημοσιογράφος. Θα σου φέρουμε λοιπόν τις υπογραφές των Παγκόσμιων Ταμείων και θέλω να πας να ρωτήσεις με την κάμερά σου και να πεις για σας. Πες το μαθητή προγραφές τι είναι. Είναι παπούλια. Είναι αυτό. Είναι εκείνο. Είναι εκείνο. Δημόσια είναι. Αν δεν ήταν, δεν θα είχαμε πάει φυλακή. Πώς το καταλαβαίνεις. Και δεν έχουμε αυτά. Έχουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν σου μιλάμε με στοιχεία. Και σου λέμε είναι δικά σου. Άρα δεν πάω σε πίστη, πάω ήδη σε απόδειξη. Δεν επιχειρηματολόγω, στο αποδεικνύω. Άρα δεν είναι να πιστέψεις, τα βλέπεις. Τι πρέπει να εκτελέσεις πια. Δεν θέλουμε να πιστέψεις, θέλουμε να εκτελέσεις. Τα λεφτά μου τώρα. Πώς τα παίρνω ρε παιδιά, ξέρετε. Ναι παιδιά, ξέρετε, για να τα πάρουμε πρέπει η Βουλή αυτή να είναι ελληνική. Δεν μπορεί να είναι. Είναι θέμα κόμματος. Όχι, όλοι έξω, δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Θέλετε να καταλάβετε κάτι. Η Βουλή, γιατί να μην υπάρχει. Σε μια πραγματική δημοκρατία θα υπάρχει Βουλή. Σε αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι φεουδαρχική κομματοκρατία. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει οι Έλληνες όλοι στην Ελλάδα και να μην ψηφίζουμε για να βγάλουμε κόμμα διοίκησης παρά να δικείται πάντα από τους Έλληνες και οι εκλογές να έχει να κάνει με το δημοτικό κομμάτι και με το κομμάτι των αντιπροσώπων. Όχι για να διοικήσεις, η διοίκηση θα είναι πάντα εκεί. Άρα λοιπόν οι εκλογές θα έχουν να κάνουν μόνο και μόνο με την διοίκηση των αποφάσεων. Η δημοκρατία πραγματική έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δεν έχει εκλογές ποιος θα διοικήσει. Σ' αρέσει τώρα λοιπόν που το 20% βγάζει μια κυβέρνηση η οποία 5 χρόνια, 4 δεν έχει τι να την κάνεις. Το οποίο σε σκίζει, σου υπογράφει ό,τι γουστάρεις. Και δεν μπορείς ποτέ να πεις με μια υπογραφή. Άντε σιχτήρ να μην σε ξαναδώ. Ή βάλ τον φυλακή. Σε μια πραγματική δημοκρατία αυτά τα έκτροπα τα σημερινά δεν θα υπάρχουν αγαπητοί μου. Ό,τι δεν σ' αρέσει με 50.000 υπογραφές έφυγε. Σήμερα για να κάνεις δημοψήφισμα πρέπει να έχεις λέει το 90% ή το 80% των ψηφοφόρων του λαού. Τότε τι δημοψήφισμα είναι. Δεν σ' αρέσει κάτι τώρα πώς θα το διώξεις. Στην πραγματική δημοκρατία δεν ψηφίζεις να σε διοικήσουν, διοικείς εσύ την Ελλάδα. Και ψηφίζεις τι θέλεις να κάνεις πρώτα ή πώς θες να το κάνεις μέσω του αντιπροσώπου σου, κατάλαβες. Και αν ο αντιπροσωπός σου δεν σ' αρέσει, τον πέταξες τώρα και έρχεται ο επόμενος. Αυτή είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μία και δεν είναι ούτε λαϊκή, ούτε κομμουνιστική, ούτε αριστερή, ούτε δεξιά. Ας το χωνέψουνε. Και σε αυτόν τον πλανήτη τώρα, όλα τα κόμματα και όλα αυτά έχουμε κάνει συνέδριο λέει σοσιαλιστών. Τι λέτε ρε ζω, κάνατε και συνέδριο παγκόσμιων σοσιαλιστών. Δηλαδή, από τις πολλές επιτυχίες που είχατε, οι ακροδεξιοί, οι δεξιοί, οι χριστιανοί δημοκράτες. Τι πάνε να πει χριστιανοί δημοκράτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ας τους μάθουμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Άρρωστε, ναι, στην Ελλάδα γίνε λάθη. Η δημοκρατία έχασε και την πήραν οι ολιγάρχες τα τελευταία 2.400 χρόνια. Έχουμε 2.400 χρόνια ολιγαρχία. Ναι, είναι η εποχή, η ώρα που θα το καταλάβουν. Και θα πάμε σε διορθωτική δημοκρατία. Όχι σε εκείνη που τη χάσατε. Γιατί όπως θα τη στήσουμε, δεν θα τη χάσουμε ποτέ. Καταλάβες. Αυτό θέλω να κάνω. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει είναι να θυμηθούμε ότι γεννηθήκαμε Έλληνες. Και μετά δογματιστήκαμε, κομματιστήκαμε ή χρωματιστήκαμε. Το θέλετε.
Ας θυμηθούμε λοιπόν τώρα ότι είμαστε Έλληνες. Ας κάτσουμε σε ένα τραπέζι και δεν μας ενδιαφέρει αν η γυναίκα σας είναι χοντρή, είναι αδύνατη, αν το φαΐ που σας αρέσει είναι αυτό ή το άλλο. Αν οι θρησκευτικές σας πεποιθήσεις ή οι σεξουαλικές σας πεποιθήσεις. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι είμαστε Έλληνες, ας τα βάλουμε στην άκρη, ας πάρουμε την Ελλάδα και μετά ας θυμηθούμε και να κάτσουμε στο τραπέζι πώς κοινωνικά, για ποιες κοινωνικές ελευθερίες, για ποιες ατομικές και για το πώς πρέπει να εξελιχθούμε. Και το αξιακό μας σύστημα το οποίο ποτέ δεν το είχαμε. Τελικά ποιο αξιακό σύστημα έχουμε να ακολουθήσουμε? Νόμους που κόβουν δικαιώματα, που παράγουν δικαίωμα. Άρα λοιπόν οι νόμοι παράγουν δικαίωμα στους σκλάβους και κάποιοι νόμοι αφαίρουν το δικαίωμα από τον σκλάβο. Δηλαδή το σύνταγμά μου είναι να μου δίνει δικαίωμα σαν σκλάβο και να μου αφαιρεί το δικαίωμα. Θα το δοκούν. Για σκεφτείτε το. Σε ποια δημοκρατία γίνονται τα δικαιώματα? Καμία δημοκρατία. Είναι ελεύθερες οι δημοκρατίες. Είναι οι αποφάσεις των ελευθέρων ανθρώπων. Και όχι δικαίωμα. Οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι λένε πως όταν κάποιοι πάρουν εξουσία στα χέρια τους, τρελαίνονται λιγάκι. Αρχίζουν και καβαλάνε το καλάμι. Είναι τόσο απλό, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ αυτό που σημαίνει? Γιατί και εσείς, συγγνώμη, να τελειώσω, και εσείς βρεθήκατε στη θέση να έχετε αρκετά χρήματα με τον κόπο σας, με τη δουλειά σας, με τις επιχειρήσεις σας, με τις business σας. Δεν είναι χρήματα εμένα. Εμένα είναι οικονομικά εργαλεία. Είναι τελείως διαφορετικά με εμένα. Εγώ έχω οικονομικά εργαλεία που πατάνε. Το οποίο πώς τα αποκτήσατε? Το σύστημα. Κοιτάξτε, ξέρετε, η απόκτηση. Φαντάζομαι δεν είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεν είναι απατεωνιές, δεν είναι. Φαντάζομαι. Οι απατεωνιές και το ξέπλυμα δεν υπάρχει στον πλανήτη προσωπικά, η προσωπική μου άποψη. Ξέπλυμα κάνουν μόνο οι ελίτ. Όλος ο άλλος κόσμος δεν κάνει ούτε ξέπλυμα ούτε μαύρο χρήμα υπάρχει. Το χρήμα είναι και δεν υπάρχει μαύρο. Μαύρο χρήμα κάνει μόνο η ελίτ και μόνο αυτά τα κολόπεδα τα πλανητικά. Κανένας άλλος δεν κάνει. Ακόμα και οι λαθρέμποροι που είναι σε αυτό το χώρο, οι μεγαλύτεροι λαθρέμποροι είναι τα κράτη και όχι οι λαθρέμποροι. Ακόμα και οι πρεζέμποροι, άμα το θέλετε, έτσι που μιλάω τόσο απλά και ανοιχτά, σας λέω ότι τα ναρκωτικά τα πουλάνε. Τα κράτη. Τα κράτη. Οι μυστικές υπηρεσίες και τα κράτη. Έχουν γίνει πόλεμοι γιατί υπάρχουν κράτη που δεν δεχτήκαν να έχουν ναρκωτικά μέσα τους. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, ποιο μαύρο χρήμα? Αυτοί κάνουν μαύρο χρήμα. Ο λαός κάνει μαύρο χρήμα. Αυτό μόνο παράγει. Αν φτάσουμε λοιπόν στο κομμάτι τώρα το αν είναι μαύρο χρήμα ή ξέπλυμα, αυτό υπάρχουν πολλές μεγάλες υπηρεσίες να ελέγξει εμένα λοιπόν. Το οποίο ναι, είναι παρόν και είναι δίπλα. Με κοιτάνε συνέχεια στο μακαρόνι, τι θα κάνω. Άρα λοιπόν, ξέπλυμα και μαύρο χρήμα, αυτό αφήσουμε στις υπηρεσίες και εδώ είμαστε να το κανονίσουμε αν είναι μαύρο ή αν είναι ξένο. Άλλωστε είναι ομόλογο. Όταν είναι ομόλογο, έχει περάσει το χρήμα λοιπόν. Και είναι ομόλογο, είναι χαρτί, είναι χρεόγραφο της Αμερικής. Τι μαύρο, κερατάδες, μαύριστε εσείς. Και πάντα στα μαύρη. Και πάντα ποτέ δεν έχει κανένα προθενέσχε. Εγώ λοιπόν έκανα το εξή αυτή τη φορά λοιπόν. Ήταν άλλο ένα χτύπημα στο μεγάλο κτίνο του καθεστώτο. Εγώ ήρθα και έβαλα ονοματεπώνυμο. Δεν μπορούσα να βγάλω μια εταιρεία μπροστά. Άλλωστε υπάρχει εταιρεία που έχει τα ομόλογα. Η οποία είναι στι Σεϊχέλε. Και όπου θέλει είναι. Άρα λοιπόν παίρνω λοιπόν αυτή την εταιρεία και λέω: καλημέρα σα κύριε, εγώ είμαι. Διαχειρίζομαι αυτό το ποσό. Έλατε. Έχω προθενέσχε, πάμε να συζητήσουμε. Εσεί ποιοι είστε? Οι αγορέ δηλαδή. Τι όνομα τεπώνυμο έχετε? Θα σας πω ένα νόμο που υπάρχει στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα επειδή έχω χτυπήσει ήδη το ταύχη σίγμα. Το ξέρετε ότι υπάρχει νόμος από το 10 της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πούνε οι τράπεζες όλες ποιος είναι η μεγάλη τους μέτοχη, οι 20 τελευταίοι τους μέτοχοι, με όλα τις εταιρείες και με όλα τους τα στοιχεία και με την ταυτότητά τους. Πού είναι λοιπόν, σας λέω. Ποιες αγορές, ρε κεράτες. Εγώ είμαι εγώ και έχω ποθενές. Εσύ ελέγξτε με. Και άμα έχω κάνει κάτι, βάλτε με φυλακή. Εσείς ποιοι είστε? Έχετε γενικά ομόλογα. Ποιοι είστε? Οι αγορές. Ποιες αγορές, ρε κερατά, δημοσιογράφε? Που κάνεις και έρευνα. Πες μου λοιπόν ποιες είναι οι αγορές. Ποιες? Δώσε μου τις εταιρείες. Ποιος είναι πίσω από την εταιρεία? Νομινή. Δώσε μου τα νομινή. Δώσε μου το trust deed όλα. Κράτωσης. Υπάρχει νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγξουν τα πάντα και να δώσουν στη δημοσιότητα όλες. Θα σας βγάλω και το νόμο και ήδη δηλαδή στις ημέρες μας θα τρέξουν αυτοί οι νόμοι. Υπάρχει νόμος από το 10 της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας λένε ακριβώς ποιος έχει και τι έχει και πόσες μετοχές και ποιος είναι ο μέτοχος. Πού είναι το κυρία μου, να δούμε στην Τράπεζα Ελλάδος, να κάνουμε αίτηση γι' αυτό τώρα λοιπόν να ασχολείται ο πολίτης ενεργός. Θα στείλω λοιπόν πολίτες τώρα και θα πούνε. Θα ρωτήσω την Τράπεζα της Ελλάδος. Δώστε μας σας παρακαλώ τους μεγάλους, τους 20 τελευταίους μετόχους, τους πρώτους. Δώστε μας. Άντε. Ποιες εταιρείες, ποιος είναι, πού είναι, τι κάνει, τι ράνει, της Εθνικής, παντού, όλες. Της Πειραιώς, ποιος είναι ο Σάλλας. Σάλλας είναι ανύπαρτος. Εκεί θα μάθουμε λοιπόν, Λοιπόν βλέπουμε που οι νόμοι δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν. Καταλάβατε. Παρόλα αυτά που είπαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, νιώθω ότι είσαστε πολύ αισιόδοξος τελικά ότι πραγματικά θα γίνει η μεγάλη αλλαγή και ότι αυτή
Όχι, εγώ δεν μιλάω με αισιοδοξία. Εγώ πολεμάω μέχρι το τέλος. Τώρα, το πότε θα νικήσω, σε ποιο γύρο, αν θα νικήσω ή αν θα χάσω. Πάντως για να χάσω δεν θα χάσω ποτέ. Δεν γεννήθηκα για να χάσω ή τουλάχιστον δεν είμαι εδώ για να χάσω. Τώρα, βέβαια και ο Λεωνίδας δεν έχασε ποτέ. Δηλαδή ο Λεωνίδας μπορεί να σκοτώθηκε, αλλά δεν έχασε. Έμεινε αθάνατος. Άρα το χάσιμο ή τη νίκη είναι τελείως διαφορετική ανάλογα από το πώς το βλέπει ο καθένας, από ποιο πρίσμα. Ήδη έχουμε νικήσει, σας λέω. Εγώ σας ώρα έχω νικήσει. Έχω μπει σε μια τελείως αντίθετη γραμμή όσον αφορά τη διαδικασία απέναντι σε ένα τεράστιο καθεστώς, το οποίο παγκόσμιο καθεστώς, αν το θέλετε. Δεν είναι μόνο της Ελλάδος, δεν το βλέπω καν δηλαδή. Από εκεί και πέρα ζητάω τα δίκαια και τα δικά μου. Δεν ζήτησα τίποτα και δεν εκβίασα ποτέ για κανένα άδικο σύστημα. Δεν ζήτησα τίποτα για το στατικό παραπάνω και λιγότερο. Ζητάω τα δικά μου. Όσα είναι δικά μου τα θέλω και δεν διαπραγματεύομαι ποτέ να μοιράσω τα δικά μου με έναν τρίτον. Που σημαίνει δεν ζήτησα παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου θέματα. Και από τα δίκαια της Ελλάδος μου, καταλάβατε. Δεν ζήτησα τίποτα γερμανικό, κινέζικο. Δεν ήμουν υπερβολικός πουθενά. Ζήτησα μόνο τα δικά μου. Πολεμάω για να πάρω τα δικά μου. Αν όμως είναι τόσα πολλά και δεν μπορείτε να μου τα δώσετε, αυτό δεν φταίω εγώ. Απλά μπορεί να είναι και όλα δικά μου. Αυτό όμως δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ θέλω τα δικά μου. Στα δικά μου θεωρείτε, εννοείται και προσωποποιείτε τον Έλληνα, έτσι, τον κάθε. Βέβαια, Έλληνα. Δηλαδή δικά έτσι. Μου. Βεβαίως τα αρχεία της Κίνας μου και της, στην Κίνα που δεν υπήρχαν ποτέ Κινέζοι. Τώρα δεν γίνεται οι Κινέζοι και να έρχονται και να μου λένε, ξέρετε, εμείς είστε εσείς και ποιοι είμαστε εμείς. Δεν γίνεται λοιπόν κάποια Γερμανόπεδα να μου λένε ποιος είστε εκεί και να είναι γεμάτο όλοι οι Βαλτικοί, γεμάτο μινωικά. Έτσι, δεν γίνεται να μην ξέρουμε ποιοι είναι εκεί πάνω και πού είναι από εδώ. Δεν γίνεται τελικά όλη η Ρωσία. Δεν γίνεται όλοι οι Ρωμανόφ να είναι Έλληνες και όλοι οι Τσάρ να είναι Έλληνες και οι Κάιζερ απάντες και αν δεν υπήρχε Έλληνας δεν μπορούσε να γίνει βασιλιάς και να μου λένε κάποιοι εσύ είσαι ένα διαφραγμένο τεμπελόσκυλο. Ποιον μιλάτε ρε ζώα. Ε, παγορεύεται, το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το θέμα. Άρα λοιπόν είναι θέμα δικά μου. Δεν γίνεται κάποια στιγμή να έχω τα παγκόσμια καταπιστεύματα ή οι αποθήκες μου να είναι στην Τινησία, στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες. Οι παγκόσμιες αποθήκες μου από τότε. Και σίγουρα εσείς δεν ξέρετε τι λέω, αλλά όταν ακούσουν κάποιοι τη συνέντευξη θα ξέρουν τι λέω και τι εννοώ. Σε αυτά τα χωριά έχουν μόνο λάσπη, νερό και άντε να μην πω, και βρωμόνερα. Δεν έχουν χρυσό, δεν έχουν τίποτα. Εκεί είναι οι παγκόσμιες αποθήκες. Δεν γίνεται να έχουμε δώσει σε όλο τον πλανήτη λεφτά και να έρχονται κάποια ζώα και να μου λένε δεν έχει τίποτα και πρέπει να σε βάλω σε ένα μνημόνιο. Δεν γίνεται να έρχεται η περίπτωση του Καρούζου, αν έχετε ακούσει. Ε! Ο οποίος έχει 6.500 ακίνητα πεθαμένος, ο οποίος ήταν ο ταμείας στη CIA με 6.500 ακίνητα. Πού, 5.500-3, πού στην Ελλάδα, δηλαδή κάποια CIA, αν το θέλετε, ταξιδεύει το real estate και τελικά πέφτει όλο. Τελικά αυτό που κάνει ένα εκατομμύριο κάνει 100. Ε? Τελικά όλοι είναι χρεωμένοι με ένα εκατομμύριο, αλλά τελικά κάνει 100 και δεν πουλιέται 50. Ε? Και όλοι χαθήκανε, όλοι χρωστάνε, όλοι πάμε φυλακή. Με ποια λεφτά είναι CIA και ποιος σας είπε ότι CIA είναι η υπηρεσία. Το ξέρετε ότι δουλεύει για εμάς. Πληρώνονται από τα Παγκόσμια Ταμεία. Δεν πληρώνονται από την Αμερική. Δεν έχει, στον ισολογισμό της Αμερικής δεν υπάρχει CIA. Ε, ιδιωτική εταιρεία. Όχι κύριε. CIA είναι η εταιρεία η παλιά που την πήραμε για τα Παγκόσμια Ταμεία να προσέχει και να εξασφαλίζει να μην το παίρνουν οι δυνάστες, οι μονάρχες, οι βασιλείς, οι πολιτικοί, τα λεφτά των πολιτών και να πηγαίνουν πάλι στον πολίτη. Έτσι. Εσείς δεν έχω πρόσκληση, τι κάνατε. Δηλαδή πήρατε την αστυνομία και πουλάτε γυναίκες και πουλάτε και ναρκωτικά και πρέζες. Σοβαρά. Αυτό είναι η αστυνομία. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Ε, πρέπει να φτιάξουμε άλλη αστυνομία λοιπόν. Ή φτιάχνουμε άλλη να κυνηγάμε αυτή ή παίρνουμε αυτή και την καθαρίζουμε. Κάτι άλλο, κάτι γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το καταλαβαίνεις. Και πρέπει να γίνει γρήγορα. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Θες τα Παγκόσμια Ταμεία, θες η Βουλή, θες τα σύνορά μας άμα το θες, παιδί μου. Ε? Τι λες τώρα. Δεν φιλοξενούμε εγώ σε μια χώρα και αρχίζω και σηκώνω ελληνική σημαία και ζητάω μειονότητα. Και δεν μιλάει κανένα. Εντάξει, τότε το θέλουμε. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέμα Ελλάδας. Η Έλληνας έχει τα πάντα. Και σήμερα λοιπόν καλείται να ενωθεί κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται Ελληνική Συνέλευση και κάτω από μια σημαία που λέγεται Ελληνική. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.